Ακολουθούν Παναθηναϊκός 28 με ένα μάτς λιγότερο, Απόλλων 26 και ο ΠΑΟΚ 26. Στη συνέχεια Ηρακλής Άρης με 21, Πιερικός με 20, Όφη με 19. 19 ακόμα έχουν η Λάρισα και η Παναχαϊκή. Η Δόξα Δράμας, η Κόρινθος έχουν από 18, ο Πανιώνιος 17, ο Αθηναϊκός, η Ξάνθη από 16, ο Εθνικός και ο Πανσεραϊκός από 14 βαθμούς. Και στον πίνακα των σκόρερς έχουμε τον Ραγκέλοβιτς να φτάνει στην πρώτη θέση, τον Σαραβάκο, 13 γκολ, 12 γκολ Δημητριάδης, Θανάσης Δημόπουλος με τα 3 γκολ που σημείωσε σήμερα και Προτάσο. Για η έξυπνη για τον Αναστασιάδη, αυτός τον Τουρσουνίδη, το σούτ του Τουρσουνίδη από κοντά, από κρύονάσης, διώχνει ο Μαυρίδης. Τολμπά, η σέντρα από τον Αιγύπτιο, η κεφαλιά, σούτ από το Σκαρτάδο, out. 30 λεπτά χωρίς γκολ του Ντούμπα, ο Πιερικός θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, ο κάπτεν του το σούτ, out, η καλή ευκαιρία για τον Πιερικό. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Τολβά, η κεφαλιά από τον Μιτσιμπόνα, από κοντά, μπερδεύονται πολλοί παίκτες Νάσης, κάνουν την μπάλα πόρους τελικά και βρίσκεται τα πόδια του Κωνσταντινίδη. Τολβά, την παλιά του στον Αναστασιάδη, κοντά του είναι ο Κουτός, γυρίζει, το πρώτο σούτ δεύτερο μηχρόνου, out από τον Αναστασιάδη. Μιτσιμπόνα στον Τουρσουνίδη. Ο Τουρσουνίδης ξεφεύγει εντυπωσιακά. Κάνει τη σέντρα. Από κοντά κάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Τζούρτζεβιτς στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ από την παλιά του Σκαρτάδου ο Τουρσουνίδης. Μπερδεύεται, κρατάει την παλιά του Τουρσουνίδης. Γυρίζει, είναι κόρνερ από την απόκριση του Νάση. Ο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους αρχηγός τους, ο Γκότσας. Γυρίζει ο Κουτός εκεί που είναι ο Μπέκας. Κεφαλιά του Αλεξίου. Τολμπά χάνει την μπάλα το Γιώτσα. Μπαλιά για τον Ρατζέλοβιτς. Ο Ρατζέλοβιτς σε θέση βολής. Πλασάρει 1-0. 1-0 από τον μόνιμο σκόρερ του Πιερικού στο 55ο λεπτό. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Γιώτσα. Έκλεισε την μπάλα έξυπνα από τον Τολμπά. Είδε τον Ρατζέλοβιτς. Έκανε τη σέντα. Ο Ρατζέλοβιτς στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Πλάσαρε τον Γκάμπριτς. ΠΑΟΚ Πιερικός 0-1. Να σταθώ στη στιγμή του χειροκροτήματος από τον φίλαθλο κόσμο προς εμένα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Ένωσα πραγματικά συγκίνηση και να πω ότι και για μένα το ίδιο είναι ο ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο μου σπίτι.